Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Ευαγγελία Γιακούλη, η οποία είναι βουλευτής Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ να πω, κυρία Γιακούλη. Καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Μια χαρά θα το πείτε το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευλογημένη μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση και σε εσάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με όσα εξελίσσονται στην εισβολή του Πούτιν, στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Η Μαριούπολη έχει ισοπεδωθεί, εκεί επικεντρώνει πλέον ο Πούτιν τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή, όπως είναι γνωστό, έχει χάσει την Αυαρχίδα, το καταδρομικό Μόσχα. Ήταν ένα πλήγμα στο κύρος Πούτιν αυτό. Πώς βλέπετε να αντιδρά ο Πούτιν, πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό, θα έχουμε ένα πόλεμο που σέρνεται εκεί, αυτό θα έχουμε? Έχουν υπάρξει, έχουν πέσει έξω όλες οι προβλέψεις. Έχουν υπάρξει προβλέψεις οι οποίες δεν ήταν καθόλου μέσα σε αυτό το πόλεμο. Ναι. Έχουν υπάρξει τρομακτικές στιγμές τις οποίες ζήσαμε όλοι μαζί. Ο κόσμος εξακολουθεί και ζει τις στιγμές αυτές της Ουκρανίας. Έρχονται άγιες μέρες και δυστυχώς, όπως βλέπετε κύριε Τόκα, θρυνούμε όλο και περισσότερα θύματα. Μιλάμε για μια καταστροφή η οποία πλέον κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ολοσχερής για τη συγκεκριμένη χώρα. Mm. Η Ουκρανία δέχτηκε μια βάρβαρη εισβολή από την Ρωσία. Μια επίθεση που αν οι ηγεσίες, κάποιος θα μπορούσε να πει για τις ηγεσίες, πράγματα που εκτείνονται στο 2014 και παλιότερα με την Κρυμαία και όλα αυτά, κανέναν δεν ενδιαφέρει το τι έχει απογίνει ο άμαχος πληθυσμός και ο λαός που έχει υποστεί όλες αυτές τις συνέπειες. Καθημερινά εκτελήσεται μπροστά στα μάτια μας μια μεγάλη τραγωδία. Μιλάμε για μια βαρβαρότητα στο 2022 που θεωρούμε ότι η ειρήνη, ο πολιτισμός, η συμπόρευση των λαών θα έπρεπε να μην είναι ζητούμενο αλλά πλέον αυτονόητο και πάνω σε αυτό να οικοδομούμε το νέο οικοδόμημα της κοινωνικής συμφιλίωσης, της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα στην καρδιά της Ευρώπης. Από την άλλη με επιτίδιες ουδετερότητες, τις οποίες εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορούμε να τις ανεχτούμε. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή, κύριε Τόκα, ταχθήκαμε με το μέρος της ιστορίας που θέλει να προστατεύσει τους αδύναμους και τους επιτιθέμενους. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο για μας. Μάλιστα. Θα σέρνεται και ο πόλεμος, κυρία Γιακούλη, όμως. Αυτό θα τι εκτίμηση μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει. Δυστυχώς βλέπω ότι οι εκτιμήσεις των πλέον μου ειδικών, των ανθρώπων που είναι αναλυτές, έχουν σχέση με τα στρατιωτικά και τις επιχειρήσεις, αλλά και τη διπλωματία σε υψηλό επίπεδο. Αυτό που ακούμε είναι ότι είναι ένας πόλεμος που θα έχει αργό τέλος, να το πω έτσι, αλλά και μετά το τέλος του πολέμου θα έχουμε εσωτερικά πολύ μεγάλα ζητήματα. Σωστό. Στην Ουκρανία. Δυστυχώς. Άρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολύ μεγάλα ζητήματα να αντιμετωπίσουμε, τα οποία θα έχουν επίπτωση στο σύνολο της Ευρώπης και στη δική μας τη χώρα. Δυστυχώς. Και κυρίως σε ό,τι αφορά τη διάσταση του ενεργειακού πολέμου. Για πάμε εδώ. Πάμε εδώ, κυρία Γιακούλη. Πάμε στην ενεργειακή κρίση, στον ενεργειακό πόλεμο, στην επισιτιστική κρίση, σε όλα αυτά που συμβαίνουν και στη χώρα μας, στο κύμα της ακρίβειας που δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει: αυτά τα περιθώρια έχω, αυτό κάνω. Δεν ξέρω και τι βάθος έχει αυτή η κρίση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άκουσα τον Πρωθυπουργό σήμερα να λέει ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδράσει και δεν στηρίξει τους πολίτες της, τότε με εθνικά ποσά, με εθνικά κεφάλαια θα στηριχθούν, θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι σε αυτό το κύμα της ακρίβειας. Το ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή το λένε οι περισσότεροι πολίτες, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που ερωτώνται στις δημοσκοπήσεις. Εσείς τι λέτε, το κίνημα αλλαγής τι λέει? Εμείς από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε με φωνή στεντόρια, δυνατά και ξεκάθαρα. Ξεδιπλώσαμε τις θέσεις μας όταν η κυβέρνηση μας λιδωρούσε. Σας θυμίζω ότι στο πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής που ζητήσαμε, στη μείωση του ΦΠΑ, ναι, τα βασικά αγαθά που ζητήσαμε, στα 751 κατώτερο μισθό που ζητήσαμε, στο ΕΚΑ στους 350.000 συνταξιούχους που ζητήσαμε,
στο 2% μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ζητήσαμε. Η κυβέρνηση απάντησε με το προσβλητικό πριν από 1,5-2 μήνες, κύριε Ντόκα. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Να. Το θυμάστε αυτό. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν έρχεται και την καλωσορίζουμε να μιλήσει για τον κατώτατο μισθό, να μιλήσει ότι σκέφτεται για το ΕΚΑ, να μιλήσει για το πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά στη χονδρική, προσέξτε, θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, είναι πονηρό αυτό, να μιλήσει για το ευρωπαϊκό σχέδιο και αν αυτό δεν ευδοκιμήσει το ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι στο απότατο μέλλον και μιλάμε για τις προτάσεις οι οποίες από την Κομισιόν θα δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Μαΐου. Και έχει ο Θεός. Mm-hmm. Μέχρι τότε λοιπόν η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα, μέτρα τα οποία δεν φτάνουν στον καταναλωτή. Είναι αστείο να συζητάμε για τα 20 και 30 ευρώ στη βενζίνη. Το σύνολο της κατανάλωσης είναι τουλάχιστον τραγικό. Είναι τραγικό να μιλάς για τη ρήτρα αναπροσαρμογής που φτάνει σε 2,5 και 3.000 ευρώ τους λογαριασμούς και η κυβέρνηση να μιλάει για ελάμπρηση της τάξης των 15 και 20 ευρώ. Τότε λοιπόν μας λέγαν λεφτόδεντρα δεν έχουμε, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και ποιος τα έλεγε αυτά? Τα έλεγε η κυβέρνηση που έκανε μία από τις μεγαλύτερες δημοσιονομικές επεκτάσεις που έχουν γίνει ποτέ. Ένα το κρατούμενο. Mm-hmm. Η κυβέρνηση η οποία για να μειώσει τον ένφια έδωσε 350 εκατομμύρια ευρώ για όλο τον κόσμο και 368 εκατομμύρια ευρώ για τους λίγους, τους έχοντες μεγάλη ακίνητη περιουσία. Μάλιστα. Και mm-hmm. τον ένφια αντίστοιχα. Φοροελάφρυνε τις μεγάλες επιχειρήσεις που έφτιαξαν θυγατρικά στην Ελλάδα και από την άλλη σφυροκόπησαν ελέητα τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Έφερα κάποια παραδείγματα. Αν αυτό, κύριε Ντόκα, δεν είναι πολιτικές επιλογές, τι είναι πολιτική επιλογή? Και ας μας εξηγήσει επιτέλους κάποιος. Ας βγει στο κανάλι σας, στο φιλόξενο, να μιλήσει στην Ήπειρο, στα Ιόνια, να μιλήσει παντού, στους ανθρώπους που μας ακούν αυτή την ώρα, για ποιο λόγο δεν φορολογεί τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Για ποιο λόγο μαλώνουμε στη Βουλή για να κατεβάσει η έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της ΡΑΕ και δεν την κατεβάζει? Για ποιο λόγο η Διεθνής Αρχή Ενέργειας λέει, υπολογίζει, κοστολογεί ότι θα είναι 200 δισεκατομμύρια ευρώ τα κέρδη των παρόχων για το 2022? Μάλιστα. Και ένα ικανό μερτικό είναι στη χώρα μας. Γιατί δεν τα φορολογεί λοιπόν? Για ποιο λόγο δεν κάνει αναδιανομή αυτού του υπερκέρδους των μεγάλων εταιριών? Γιατί δεν το κάνει? Εξυπηρετεί τις οικονομικές ελίτ αυτή η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το DNA της. Τι λέτε? Η κυβέρνηση έκανε τις επιλογές, τις πολιτικές. Πήρε, έπιασε το στασίδι της το πολιτικό. Τα άφησε εκεί που τα συμφέροντα την έταξαν. Διάλεξε μεριά. Είπε, εγώ θα είμαι με τους λίγους και με τους δυνατούς. Εγώ θα κάνω το κράτος λάφυρο, θα το γεμίσω με μετακλητούς και 8.500 ευρώ το μήνα παρακαλώ και πτυχίο lower. Εγώ θα αλλάξω τους παλιούς θεσμούς και θα τους εξυγχρονίσω δίθεν για να τους ελέγξω, όπως προχθές που άλλαξε τον ΟΑΕΒ, το όνομα του ΟΑΕΒ, και αυτό μας έφταιγε και το έκανε ΔΥΠΑ, δημόσια λέει υπηρεσία, ναι, εργασίας, ναι, μόνο και μόνο για να διώξει τους κοινωνικούς εταίρους, τους εργαζόμενους, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών. Δεν θέλει κανέναν. Ψήλω στον κόρφο της. Οποιοςδήποτε είναι ικανός να δημιουργήσει συνθήκες, πολιτικές συνθήκες, ναι, για να εισχωρεί στις αποφάσεις, δεν τον επιθυμεί. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο και τον εκδιώκει. Ακούω για αυτά που λέτε αξιολογούνται από τον κόσμο. Κύριε Αλιακούλη, κάτι τελευταίο. Ο Αλέξης Τσίπρας σας άπλωσε το χέρι στο συνέδριο. Πώς είδατε αυτό το άπλωμα χεριού από το ΣΥΡΙΖΑ, πώς το βλέπετε, πώς βλέπετε μια συνεργασία κυβερνητική, μετεκλογική με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Τι λέτε? Δεν μας άπλωσε το χέρι μόνο ο Τσίπρας, είστε άδικος κύριε Ντόκα και πρέπει να διορθώσω την αδικία. Λοιπόν, μας άπλωσαν το χέρι όλοι. Τώρα μιλούμε όμως για το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά. Εσείς επιλέγετε. Εγώ θα επιτρέψετε μου όμως να σχολιάσω ότι δεν μας άπλωσε το χέρι μόνο ο κύριος Τσίπρας.
αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, και οι δύο χορεύουν ένα πολύ ωραίο ταγκό. Γι' αυτό ανέφερα και, το, και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το ίδιο για σας, κυρία Λιακούλη? Είναι το ίδιο για σας και οι δύο? Έχουν δημιουργήσει... Μέσα από τη διαφορετικότητά τους. Ναι, ναι. Έχουν θα σας απαντήσω, θα σας απαντήσω. Δεν ναι, θα αποφύγω ναι. το ερώτημά σας καθόλου. Έχουν δημιουργήσει συνθήκες πόλωσης και διχασμού. Εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Σε αυτόν τον πόλεμο του διχασμού και της πόλωσης, το α και το β, το σκότος και το φως, εμείς είμαστε η δύναμη της ευθύνης, της προοπτικής και της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας. Ερχόμαστε αυτή τη στιγμή με πρόταγμα ένα, τον άνθρωπο και τις καθημερινές του ανάγκες. Τον αδύναμο, τον ευάλωτο, τον μισθοσυντήρητο, αυτόν που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν ζητάμε εμείς να κυβερνήσουμε τη χώρα επειδή έχουμε αυτή την ματαιοδοξία και θέλουμε να είμαστε αυτοί και κανείς άλλος. Απλά αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η ανάγκη της χώρας αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε οι σύγχρονοι μεταρρυθμιστές, μια που όλοι ομοιούν στο όνομα του ΑΣΕΠ, στο όνομα του Open Gov, της διάβγειας, των ΚΕΠ, ναι, ναι. του ΕΣΥ, το οποίο αντιμετώπισε την πανδημία. Άρα, εμείς λέμε, αυθεντικά εκφράζουμε τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία και δημιουργούμε από την αρχή το κοινωνικό κράτος. Είναι φυσικό να απλώνει το χέρι ο κύριος Τσίπρας και αντίστοιχα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος εγκατέλειψε προσφάτως το αφήγημα περί της αυτοδυναμίας, λέγοντας «Ελάτε όλοι να συνεργαστούμε». Γι' αυτό και το αναφέρω. Εμείς λοιπόν τι απαντάμε? Δεν έχουμε αλαζονία. Λέμε απλά οι θέσεις μας είναι πολύ σταθερές και συγκεκριμένες. Χωρίς κοινωνικό κράτος δεν γίνεται. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία για το κοινωνικό κράτος? Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για το κοινωνικό κράτος? Σε αυτό δεν κάνουμε βήμα πίσω. Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να έρθουν και να εστερνιστούν τις απόψεις σε μια σύγκληση προγραμμάτων, λέτε, εκεί μπορεί να στηριχθεί μια συνεργασία. Στο ίδιο τραπέζι έχουμε να συζητήσουμε με όλους πάρα πολλά. Γιατί ξέρετε τι, το τελευταίο που θέλω να σας πω, άκουσα σήμερα την κυβέρνηση. Και με αυτό θα κλείσουμε. Ναι, κυρία Γιώργη. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πάρει μέτρα για την ακρίβεια, θα κάνουμε εθνικό σχέδιο. Έχασε η πολιτική την ουσία της, αλλά και οι λέξεις το νόημά της. Εθνικό σχέδιο σημαίνει συνένεση, κύριε Ντόκα. Σημαίνει συνένεση. Σημαίνει συμπόρευση. Δεν σημαίνει εθνικό σχέδιο το παίρνω μόνο μου, μόνος μου, όπως λάχει και όπως τύχω. Μάλιστα, κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Και για το πάθος σας, για τη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.